που είναι τι. Προηγείται το flash t-shirt που μαρτυρά ότι είναι τη Ανδρονίκη. Όχι, δεν το περίμενα αυτό, παιδιά. Αυτό είναι αντικειμενικότατη ψήφο. Είναι αντικειμενικότατη. Να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι. Γιατί δεν ξέρω, γιατί συνήθω. Προχώρα, τι έχει. Επηρεάζει λίγο, επηρεάζει. Επηρεάζει τον κόσμο. Τηλεθεατές, αφήστε τώρα αυτή τη στιγμή το Facebook και κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, έχω κάτι για τις μαμάδες εκεί έξω, αν και για τα παιδιά που έχουν μικρότερα αδερφάκια, ξαδερφάκια, ανήψια, οτιδήποτε. Βασικά μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και εσείς αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι η πιπίλα θερμόμετρο. Δηλαδή, επειδή ειδικά στα μικρά τα μωράκια είναι λίγο σπαστικό όταν έχουν πυρετό τα καημένα, όταν βγάζουν δόντια και γίνεται χαμός εκεί. Σπαστικό. Γιάννη, έχεις εντυπωσιαστεί, βλέπω έτσι. Ναι, ήδη, ναι, βεβαίως. Περίμενε, δεν έχει τίποτα. Όχι, τι έλεγα. Επειδή είναι γενικώς με το στυλό θερμόμετρο είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν μας κάθονται. Αυτό θα είναι λίγο πιο εύκολο γιατί είναι πιπίλα. Την πιπίλα που κανονικά πάντα τη χρησιμοποιούν. Εγώ θα το δοκιμάσω αυτό τώρα. Θα φορέσει πιπίλα. Δεν είναι πιο εύκολο στο μωρό για αυτό που στα αυτάκια που κάνουν που παίρνουν θερμοκρασία. Για το αυτή είναι πιπίλα. Αυτό ρώτησα ένα γιατρό και είναι τελείως λαθασμένο. Γιατί είναι λαθασμένο? Δεν λειτουργεί καλά. Αυτό λειτουργεί δηλαδή. Ναι. Και αν το παιδί πονάει στα δοντάκια και δεν θέλει να πάρει την πιπίλα, ας πούμε, στο στόμα. Πώς θα το πάρει την πιπίλα? Το κρατάς εκεί με το ζόρι. Το τι φοράς, παιδί, για να δούμε. Σουπάει. Γράφει. Κελσίου μόνο. Πόση ώρα, παιδί. Μην πιπίλα, παιδί. Μην τηλεόραση να είσαι. Άστι, απλά χωρίς να κουνά το στόμα σου. Δοκιμάζω. Τι δοκιμάζει, τσίκλα είναι. Έχει και γεύσει, νομίζω πρέπει να το τραβά κιόλα. Α, τώρα Λάουρα. Ναι, Λάουρα, να γράψει το Λάουρα. Αυτή είναι. Ωραία. Άλλαξε. Πιπίλα, εσύ μέχρι η Ανδρονίκη να μας πει το δικό της. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας το πω. Απλά θα πάω στον καλεσμένο μας να μας πει ένα τραγούδι. Τι διακριτικό. Είναι τον ήχο. Τι είναι αυτό δηλαδή, κάθε φορά που μιλάς αλλάζει χρώμα? Δεν αλλάζει, κατεβαίνει μέχρι κάτω, ανάβουν όλα τα LED. Αναλόγως δηλαδή όσο φωνάζεις. Μάλιστα. Αυτό τι είναι ακριβώς, είναι μπλουζάκι ή είναι μόνο το. Μπλουζάκι είναι. Θες να πας σε ένα μαγαζί και να κάνεις εντύπωση. Θες να τραγουδάς και να φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση με αυτό που φοράς. Πολλές φορές, δηλαδή, όταν κάθομαι και τραγουδάω, ας πούμε, λέω τι ώρα θα ήταν να ρωτάω έναν πατέρα μπροστά. Λοιπόν, δουλεύουμε μπαταρία με αυτό εδώ το μικρό μηχανισμό. Διακριτικός είναι. Ναι. Εντάξει, διακριτικός. Θα μπορούσε να είναι και στην πρίζα να έχει και μπαλαντέζα. Μπράβο, και μια παραλία. Ναι. Ανδρονίκη είναι ωραίο. Ωραίο δεν είναι. Πολύ ωραίο. Τη Λάουρα γράφει, για να δω. 34 και 9 έχει υποθερμία. Λίγο πριν το θάνατο είναι. Κάνει beep. Θα κάνει 5 φορές beep. Πόσες φορές? 5. Και πόση ώρα κρατάει, 10 λεπτά? Όχι, όχι, τώρα σε λίγο θα είναι, ξέρεις, τα θερμόμετρα του λεπτό, αυτό είναι για το μισάωρο. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι μέχρι να σταματήσει η Λάουρα η θερμοκρασία της να ανεβαίνει και της Ανδρονίκης να φωτίζει το μπλουζάκι της, στο προφίλ μας στο Facebook μπορείτε να ψηφίσετε ή το flashing t-shirt ή την πιπίλα θερμόμετρο. Και προηγείται ήδη το flashing t-shirt με 14 βαθμούς. Καλά είναι δυνατόν να προηγείται το μπλουζάκι από την πιπίλα θερμόμετρο? Μισό λεπτάκι, περίμενε. Είναι πρακτικό το θέμα, είναι θέμα υγείας, δεν είναι απλά τα δεδομένα. Πόσο λέει, πόσο λέει, παιδιά της Λάουρας, μισό λεπτό. Πόσο λέει. Ναι, βλέπω. 35 και 6 λέει. Δηλαδή με 35 και 6 θα είναι στο νοσοκομείο συνέχεια η κοπέλα. Να κάνει 5 φορές BBB. Μπορεί να γίνει και ένας συνδυασμός άλλος. Το μπλουζάκι μαζί με την πιπίλα. Να πας να κάνεις διπλή εντύπωση. Φοβερό, δεν το σκεφτήκα. Στο φρενοκομείο. Βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ο πόλεμος. Εσύ συνεχίζετε να ψηφίζετε και. Παιδιά, κουράστηκα. Δεν μου λείψε καθόλου η πιπίλα, νομίζω. Θάβεις το δικό σου γκάτζετ. Ναι. Δεν είμαι μωρό. Μα δεν σου είπε κανείς να το πιπιλάς. Βάζω το απλά στο στόμα σου. Δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε στο Γιάννη το Γκέιμινγκ.